Ένα ζήτημα το οποίο και εσείς στην Ευρωβουλή είστε, έχετε τους δικούς εκπροσώπους, αλλά αυτή τη στιγμή τα πρόσωπα κυρίως έρχονται από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, κύριε Πατίδη. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι, κοιτάξτε, είναι αλήθεια. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία πρέπει να διερευνηθεί. Και με προβληματίζει ιδιαίτερα το εξής. Αν μια γυναίκα που εργάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, έγκριτη νομικός, για μια τέτοια περίπτωση χρειάζονται 3 χρόνια. Προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση, υπόθεση τέλος πάντων να βγει στη δημοσιότητα αυτή η ιστορία και να πάρει την αδρομολογηθεί. Φανταστείτε, κύριε Σκαφάγκα και κύριε Μούτσικο, τι τραβάει μια γυναίκα που δουλεύει για το μεροκάματο, μια βιοπαλέστρια, μια γυναίκα η οποία έχει σχέση εξάρτηση οικονομική από τον εργοδότη ή τον σύζυγο. Πόσα είναι τα εμπόδια που συναντάει προκειμένου να βρει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητικές συμπεριφορές σαν αυτή που διερευνά. Αλλά και πώς να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα, το μετά. Φυσικά. Γιατί πολλές φορές μετά την καταγγελία ο σύζυγος, ο φίλος, ο γνωστός επιστρέφει στο σπίτι και εκεί τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ακριβώς. Να δούμε και την χρόνια. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μπορεί να μην έχει εργασία. Μπορεί το παιδί να χρειάζεται άμεσα μια αρρωγή, φαρμακευτική αρρωγή. Μπορεί να πηγαίνει σε κάποιο σχολείο. Δηλαδή, εκεί σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν προφανώς δομές, αλλά πόσο μπορούν να σταθούν αυτές οι δομές και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται, κύριε Σκαφάκα, ότι υπάρχει μια συνολική γύμνια και σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, στο τι πρόνοια υπάρχει, ώστε να μπορεί μια γυναίκα με τη στήριξη του κράτους να βρει τη δύναμη και να προχωρήσει μια καταγγελία, λέω μια γυναίκα της καθημερινότητας του μεροκάματο της βιοπάλης. Αν στο Ευρωκοινοβούλιο χρειάστηκαν 3 χρόνια για την περίπτωση της κυρίας Χρονοπούλου. Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχει γύμνια και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται ότι πολλές περιπτώσεις γυναικών δεν βρίσκουν τη δύναμη να καταγγείλουν κακοποιητικές συμπεριφορές που ζουν καθημερινά. Από εκεί και πέρα η υπόθεση αυτή πρέπει να διερευνηθεί. Είναι απαράδεκτο κατά τη δική μας άποψη ότι διεξάγεται δυστυχώς με ευθύνη των άλλων κομμάτων με όρους κουτσομπολιού. Δηλαδή, ποιος. Κλειδαρότρυπας. Ποιος την δημοσιοποίησε. Αν τα είχαν, δεν τα είχαν. Αν ήξερε, δεν ήξερε. Λοιπόν, ζητήματα. Και οι φωτογραφίες. Φωτογραφίες, ζητήματα. Δεν θα έπρεπε και οι δύο όμως. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε και οι δύο να είναι προστατευμένη η ιδιωτικότητά τους και η καταγγέλουσα και ο φερόμενος ως θήτης. Εγώ με αυτό πιο πολύ θέλω να στηρίξω μια κατάσταση η οποία δεν έχει καταλήξει, δεν έχει τελεσυνδικήσει. Σήμερα, αν μου επιτρέπετε από συνάδελφο, σας άκουγα στο ραδιόφωνο στο αμάξι ότι ο τέλος πάντων η δημοσιοποίηση έχει φέρει μια σειρά δυσμενής επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας. Των στοιχείων δηλαδή, σε ανθρώπους στενούς της οικογένειάς. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση. Να διεξάγεται αυτή η συζήτηση με όρους κουτσομπολιού, να δημοσιοποιούνται ιδιωτικά δεδομένα. Και να γίνεται η κοπέλα αυτή βορρά στους φανατικούς λοιπόν. Και στους στερημένους. Έτσι. Από αυτή την άποψη, η γνώμη μας είναι και η γνώμη μου ότι έπρεπε νωρίτερα. Δεν θα συμφωνήσω δηλαδή με τον κύριο Αγγελόπουλο. 3 χρόνια για μια τέτοια επώνυμη ονομαστική καταγγελία είναι πάρα πολλά. Κύριε Πατίδη, από τη μία πλευρά βεβαίως υπάρχει το ανθρωπιστικό κομμάτι, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η διαφύλαξη των εθνικών συνόρων και της κυριαρχίας. Γιατί μπαίνουν και άλλα ζητήματα εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται μέσα και αναζητούν άσυλο? Να απαντήσουμε καταρχήν γιατί έρχονται, πώς έρχονται. Γιατί εδώ πέρα έχεις μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που προσπαθεί τάχα μου να βαφτιστεί και δημοκρατική και ούτω καθεξής, η οποία με το έτσι θέλω, σηκώνει αεροπλάνα, καταδυναστεύει λαούς, συμμετέχει σε πολεμικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Ας μείνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο θέμα μας, να μην το ανοίξουμε τόσο πολύ παρακάτω. Έχει σημασία. Και μάλιστα με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης και της σημερινής και της προηγούμενης σε μια σειρά τέτοιες πολεμικές αποστολές. Λοιπόν, αφού ξεριζώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφού αναγκάζονται κατά χιλιάδες να ξενιτεύονται, πώς να το πω. Δεν ξεριζώσαμε εμείς στη Συρία, δεν ξεριζώσαμε εμείς στη Σουδάν, δεν ξεριζώσαμε την Αίγυπτο ή την Τινησία. Αυτοί οι άνθρωποι από την άνοιξη ξαφνικά ξεκίνησαν να έρχονται σιγά σιγά μέσα στην Τουρκία. Δεν έχετε δίκιο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν σοβαρή ευθύνη και συμμετοχή και στο Αφγανιστάν και στη Συρία και στη Λιβύη και αλλού. Δεν είναι έτσι. Ως παρουσία και φυσικά, μόνο και για να προστατέψουν οι υποδομές. Και δεν πήγαν εκεί με συμμετοχή. Και με αποστολή στρατιωτικών μέσα σε ένα μήνα. Και ως συμμετοχή στο. Υπάρχουν πληγές που έχουν ανοίξει τον πλανήτη που είναι δεκαετίες. Ναι, προφανώς. Αυτές τις πληγές όμως συμμετέχει και οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έχοντας μετατρέψει και όλη τη χώρα σε ένα νατοϊκό ορμητήριο. Και μετά ερχόμαστε και λέμε ότι με τον να υψώσουμε φράκτη θα σταματήσει το μεταναστευτικό. Μα δεν θα σταματήσει. Και έχουν αποδείξει αυτοί οι φράκτες, για να μην φανεί ότι επεκφεύγω στο ερώτημά σας, ότι δεν απαντούν στο μεταναστευτικό. Δεν απαντάει στο μεταναστευτικό, ας πούμε, ο Εύρος, ο οποίος. Απαντούν οι πολιτικές. Φυσικά δεν απαντούν, διότι πολλαπλασιάζονται οι ροές ξεριζωμένων, οι οποίοι μάλιστα εργαλειοποιούνται. Και η πείρα των φραχτών, που είναι πολιτική όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο ελληνική πρωτοτυπία, δείχνει ότι ψάχνουν και όλο και πιο επικίνδυνους δρόμους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και επιπλέον, επειδή είπαμε για τη ΣΑΜΟ και για τα κριτικά μας νησιά, εδώ υπάρχει μια κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με τη σύμφωνη γνώμη των ελληνικών κυβερνήσεων, υπογράφηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται από τη σημερινή, που επί της ουσίας έχει μετατρέψει το ελληνικό έδαφος, τα ελληνικά νησιά, σε προκυχωρημένο φυλάκιο, σε φυλακίες επί της ουσίας ξεριζωμένων, που καταφτάνουν κατά μιλιούνια στην Ελλάδα. Συνεπώς, αυτή ήταν η συμφωνία. Ναι, να μετατραπεί η χώρα σε μια εξωτερική φυλακή, σε ένα εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ ρωτάω, γιατί να μην υπάρχουν επιτροπές ασύλου στην Τουρκία, οι οποίες θα εξετάζουν τα αιτήματα των ξεριζωμένων αυτών ανθρώπων και να κατευθύνονται στο χώρα του τελικού του προορισμού. Πώς θα επιβάλλει όμως κανείς, κύριε Πατήρη? Μα εδώ υπογράφτηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όχι, δεν είναι πώς θα το επιβάλλει. Πώς θα επιβάλλει στην Τουρκία κάποιος μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει ποιοι θα έχουν δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι καλύτερα, εννοώ, να σταματήσεις πριν φτάσει το πρόβλημα στα δικά σου, στη δική σου πόρτα? Μα εδώ δεν τέθηκε καν αυτό το ζήτημα. Εδώ υπέγραψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ακριβώς αυτό το ζήτημα. Να μετατραπεί η Λέσβος, η Σάμος σε ανοιχτές φυλακές χιλιάδων και χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται ξεριζωμένοι. Η κατάργηση του Δουβλίνου θα το έλυνε αυτό, κύριε Πατήρη. Εδώ ψηφίστηκε το ακριβώς ανάποδο. Υπόθηκε ότι δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς υπάρχει μεταναστευτική πολιτική. Και είναι μια απάνθρωπη πολιτική. Τι λέει δηλαδή? Λέει ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον τόπο εγκλωβισμού χιλιάδων ξεριζωμένων, αφού στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πάρθηκαν πρωτοβουλίες για να ξεριζωστούν αυτοί οι άνθρωποι και θα διαλέγουν οι πλούσιες χώρες, όπως το πάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το εργατικό δυναμικό που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια απάνθρωπη πολιτική, υλοποιείται και μέσα από το φράχτη και μέσα από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και έχει οδηγήσει όχι στη μείωση των ροών, ούτε στην εργαλειοποίησή του, στη μείωση εργαλειοποίησης. Ίσα-ίσα αύξησε την επιθετικότητα της Τουρκίας, έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε μια θάλασσα νεκρών ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν.